ουσιαστικό βήμα για την πρόκριση στο Μοντιάλ του 2010. Ωστόσο, προκάλεσε εντύπωση η μικρή προσέλευση του κόσμου, καθώς στις εξέδρες δεν βρέθηκαν περισσότεροι από 15.000 φίλαθλοι. Μετά τον αγώνα, οι διεθνείς σχολίασαν το γεγονός με καυστικές δηλώσεις. Στους άλλους αγώνες του ομίλου της εθνικής ομάδας, η Ελβετία κέρδισε 2-1 τη Λετωνία και το Ισραήλ επικράτησε εκτός έδρας του Λουξεμβούργου με 3-1. Ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη στο γήπεδο Καραϊσκάκη και οι διεθνείς πανηγυρίζουν την τρίτη σερή νίκη στα προκριματικά του Μουντιάλ. Η Ελλάδα με 2 γκολ του Χαριστέα και 1 του Κατσουράνη κέρδισε εύκολα τη Μολδαβία με 3-0 και παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου. Χαριστέας, ναι! Πονηρό γκολ, αλλά γκολ από τον Άγγελο Χαριστέα. Κατσουράνη στο σούτ. Αριστούργημα. Αριστούργημα. Πάμε, φωνάζει ο Κώστας Κατσουράνης στο 40. Αφιερώνει τον γκολ στον κόσμο που είναι εδώ. Ο Γλίστρης ο Ρεμπέζο. Παίρνει ο Χαριστέας. Και πάμε για ένα πάρα πολύ απλό, πολύ ξεκούραστο, πολύ εύκολο γκολ. Natürlich wird es so sein, dass und ich hoffe das sehr, dass die Spieler, dass unsere Mannschaft mit noch größerer Einstellung in dieses Spiel gegen die Schweiz geht. Die wahren Gegner kommen jetzt erst, die Schweiz und Israel. Με νίκη και την Τετάρτη επί της Ελβετίας, στον αγώνα που θα μεταδώσει επίσης ζωντανά το Μέγκα στις 9:30 το βράδυ, η Εθνική θα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Ωστόσο, αυτό που σχολιάστηκε ιδιαίτερα μετά τον αγώνα ήταν η πολλές κενές θέσεις. Στο Καραϊσκάκι δεν πήγαν περισσότεροι από 15.000 θεατές, γεγονός που προκάλεσε τις καυστικές δηλώσεις των παικτών της Εθνικής. Εγώ προσωπικά έχω παράπονο. Έρχομαι στην Ελλάδα κάθε τόσο, δεν έρχομαι συχνά, έχουμε την Εθνική Ομάδα και θέλω να αγωνιστώ και να το δώσω όλα μπροστά στο ελληνικό κόσμο. Στη βαθμολογία, η Ελλάδα είναι μόνη πρώτη με 9 βαθμούς, το Ισραήλ είναι δεύτερο με 7, η Ελβετία έχει 4. Ακολουθούν η Λετωνία και το Λουξεμβούργο με 3 και η Μολδαβία είναι τελευταία χωρίς βαθμό.